Je voudrais prendre comme point de départ, Θα ήθελα να de πάρω σαν référence, αφετηρία της ce qui διάλεξής se μου passe en France αυτό που συμβαίνει στη aujourd'hui, Γαλλία σήμερα sous le nom de Nuit debout. Με το όνομα Nuit debout, όρθιοι τη νύχτα. C'est-à-dire δηλαδή, l'occupation d'une grande πρόκειται για place την κατάληψη Paris, μιας μεγάλης πλατείας στο Παρίσι για να αντιπαρατεθούμε στα δραστικά σχέδια της κυβέρνησης σχετικά με την οργάνωση της εργασίας. Θα ήθελα να σας μιλήσω για αυτό το θέμα, αλλά πώς. Δεν θέλω να μιλήσω ως συμμετέχον, ως ένας άτομος στρατευμένος σε αυτό το κίνημα, επειδή δεν ούτε θέλω να μιλήσω σαν να επρόκειτο για ένα απλό ρεπορτάζ, όπως κάνουν οι δημοσιογράφοι, και επίσης δεν θέλω να μπω στη μορφή ενός κριτικού. Θα ήθελα να μιλήσω για αυτό το κίνημα, με βάση ένα πολύ συγκεκριμένο ερώτημα, το οποίο είναι το εξής. Ποια είναι η σχέση ανάμεσα αφενός σε αυτόν τον τύπο κινημάτων που είναι εντοπισμένο μέσα στον χώρο και τον χρόνο. Αυτά τα κινήματα που τα ονομάζουμε κοινά μαζικά κινήματα. Η σχέση λοιπόν ανάμεσα σε αυτό και αφετέρου στην στρατηγική διαδικασία την οποία μπορούμε να ονομάσουμε πολιτική. Δηλαδή, η διαδικασία μιας πραγματικής μετατροπής των νόμων του κόσμου, είτε πρόκειται για τους νόμους της οικονομίας, της κοινωνίας ή του κράτους. Δηλαδή, με άλλα λόγια, με ποιο νόημα ένα επεισόδιο το οποίο παρουσιάζεται αυτό καθ' αυτό ως ιστορικό, σαν μια συγκεκριμένη, σπάνια, εξαιρετική πραγματικότητα, μπορεί επίσης να αποτελεί μια βαθμίδα της πολιτικής σκέψης. Και με τον όρο πολιτική σκέψη εννοώ απλά την σκέψη της συλλογικής ζωής, της ύπαρξής της, των αντιφάσεών της, των μορφών της. Πάνω σε αυτό το σημείο υπάρχει μία θέση, μία άποψη, η οποία κυκλοφορεί εδώ και πολύ χρόνο και μακρό χρόνο, τη γνωρίζετε οπωσδήποτε, γιατί στην Ελλάδα τα 10 τελευταία χρόνια υπήρξαν μεγάλα μαζικά κινήματα. Η θέση αυτή δηλώνει ότι τέτοιου τύπου κινήματα καταλήψεις πλατιών ή προάσπισης συμβολικών τόπων μπορούν να τροποποιήσουν με ριζικό τρόπο την ιδέα μας περί του πολιτικού στοιχείου. Η θέση αυτή λέει ακόμη ότι σε αυτά τα κινήματα υπάρχει μια άλλη πρακτική του πολιτικού στοιχείου, μάλιστα μια κατάργηση του πολιτικού στοιχείου, ή ακόμα ότι το κίνημα είναι μια πρακτική μη πολιτική του πολιτικού στοιχείου, ή ακόμα μια πολιτική η οποία θα οδηγούσε στην εξαφάνιση του πολιτικού στοιχείου. Αυτό που σκέφτομαι πάνω σε αυτό το σημείο, που είναι ένα σημαντικό σημείο, είναι ότι το πολιτικό στοιχείο, έτσι γενικά, γενικόλογα, δεν υπάρχει. Είναι μια καθαρή επινόηση της σύγχρονης πολιτικής φιλοσοφίας. Αυτό που υπάρχει στην πραγματικότητα δεν είναι το πολιτικό στοιχείο, άλλωστε ούτε καν η πολιτική. Εκείνο που υπάρχει, εκείνο που μπαίνει μέσα στη σκέψη και στη δράση, είναι οι πολιτικές, νόμοι τρονιότητα. Στο βιβλίο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό που ονομάζω η πολιτική στην πραγματικότητα πρόκειται πάντοτε για την σύγκρουση των πολιτικών. Η πολιτική ουδέποτε είναι μια έννοια απλή, είναι μια έννοια διαλεκτική, θα μας πει ο φιλόσοφος, γιατί μία πολιτική δεν υπάρχει στην πραγματικότητα παρά στα πλαίσια της σύγκρουσής της με μία ή πολλές άλλες πολιτικές. Ένα κίνημα λοιπόν, ακόμη και αν είναι σημαντικό, αν είναι ιστορικό, δεν μπορεί να οδηγήσει στην εξαφάνιση της πολιτικής, επειδή η πολιτική που φιλοδοξούμε να εξαφανίσουμε
Αυτό είναι κάτι που δεν υπάρχει. Θα έπρεπε να εξαφανίσουμε τη σύγκρουση των πολιτικών, γεγονός που είναι αδύνατον, εκτός αν ασκήσουμε τη μία πολιτική εναντίον της άλλης. Από αυτή την άποψη, η αδυναμία κάθε μαζικού κινήματος είναι να μας απασχολεί υπέρμετρα η ενότητά του. Αυτή η ενότητα, αυτή η ελεύθερη συζήτηση, η ισότιμη, η οποία διαλύει τις αντιφάσεις, που δημιουργεί ένα αίσθημα ειρήνης, αρμονίας και συλλογικότητας, πιστεύουμε ότι είναι δημοκρατική, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι. Γιατί είναι το συμμετρικό από την πλευρά της κίνησης, εκείνου που είναι σήμερα στις χώρες μας, η κρατική εξουσία, η οποία δηλώνει τον εαυτό της, όπως γνωρίζετε, και εκείνη ως δημοκρατική. Κατά βάθος, τα μαζικά κινήματα αντιπαραθέτουν την απόλυτη ενότητα του κινήματος, το γεγονός ότι είμαστε όλοι ενωμένοι μαζί, απέναντι στη φιλοδοξία του κράτους να αντιπροσωπεύσει την ενότητα του λαού μέσα σε μία και μόνη πολιτική, την κοινοβουλευτική, εκλογική πολιτική, η οποία και εκείνη ονομάζεται δημοκρατική. Έτσι λοιπόν έχουμε την κάπως ψευδή αντιπαράθεση μεταξύ δημοκρατικής ενότητας του κινήματος αφενός και το γεγονός ότι το κράτος από την πλευρά του ενσαρκώνει την ύπαρξη μίας και μόνης πολιτικής, η οποία επίσης δηλώνεται ως δημοκρατική. Νομίζω λοιπόν ότι όλα αυτά δεν λειτουργούν για έναν απλό λόγο. Όταν δεν υπάρχει παρά μία και μόνο πολιτική, αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει καμία. Επειδή η πολιτική είναι πάντοτε η σύγκρουση πολλών πολιτικών. Και όταν θέτεται σε αντιπαράθεση, όταν αντιπαρατεθείτε σε αυτή την απουσία πολιτικής, όταν αντιπαραθέσετε σε αυτή την απουσία πολιτικής την ενότητα του μαζικού κινήματος, παραμένετε στο εσωτερικό της απουσίας πολιτικής, γεγονός που σημαίνει στο εσωτερικό ενός κενού της σκέψης και τελικά μιας αποτυχίας της δράσης, της πράξης. Θα μου πείτε λοιπόν, όμως σήμερα στην κοινοβουλευτική δημοκρατία υπάρχουν πολλές πολιτικές. Υπάρχει η δεξιά και υπάρχει η αριστερά. Στην πραγματικότητα, στο σημερινό κοινοβουλευτικό σύστημα, πρέπει να το πούμε, η ύπαρξη πολλών πολιτικών είναι μυθοπλασία. Στην πραγματικότητα υπάρχει μόνο μία. Είναι κάτι που είναι προφανές τουλάχιστον από τη δεκαετία του 80 του περασμένου αιώνα, δηλαδή εδώ και 30 ή 40 χρόνια. Οι κυβερνήσεις της δεξιάς όπως και της αριστεράς ασκούν την ίδια πολιτική που υπόκειται εξ ολοκλήρου στα συμφέροντα της ευρωπαϊκής καπιταλιστικής ολιγαρχίας, ευρωπαϊκής είτε παγκόσμια. Προτείνω να ονομάζουμε αυτή την ψευδή ενιαία πολιτική, αυτή τη διαχείριση, την τοπική διαχείριση των θεμάτων της ολιγαρχίας, κεφαλαίο κοινοβουλευτισμού. Δεν είναι μια πολιτική, είναι μια κρατική οικοδόμηση, διαχειριστική, με έναν καπιταλισμό και φιλελεύθερες εκλογές, των οποίων προϋπόθεσης είναι όλα τα κόμματα που μπορούν να κυβερνήσουν, να δεχτούν και να υποστηρίξουν τον παγκοσμιοποιημένο φιλελεύθερο καπιταλισμό. Θα ήθελα να θυμίσω ότι το δόγμα, η πρακτική και η σκέψη του καπιταλισμού αυτού καθ' αυτού είναι ο φιλελευθερισμός. Συχνά μιλάμε σήμερα για νέο φιλελευθερισμό, αλλά μιλώντας έτσι δεν λέμε τίποτα καινούριο, γιατί αυτό μπορεί να μας κάνει να πιστέψουμε ότι καθώς πρόκειται για κάτι το νέο φιλελεύθερο, διαφέρει από τον καθαρό φιλελευθερισμό του 19ου αιώνα. Όμως ο φιλελευθερισμός σήμερα, ως προς τα δόγματά του, τις προτάσεις του, τον τρόπο με τον οποίο δρά και τους εχθρούς του, δεν διακρίνεται καθόλου από το φιλελεύθερο δόγμα που διατυπώθηκε και αναπτύχθηκε στα τέλη του 18ου και στις αρχές του 19ου αιώνα. Ο νέος φιλελευθερισμός δεν είναι παρά η επιστροφή στον φιλελευθερισμό μετά από μια περίοδο κάπως ταραγμένη, κάπως δύσκολη για τον παγκόσμιο καπιταλισμό. Και γιατί λοιπόν αυτή η περίοδος
υπήρξε έτσι ταραγμένη και δύσκολη, γιατί είναι η περίοδος που τοποθετείται μεταξύ του 1917 με την επανάσταση των Βολσεβίκων και το 1976 που είναι το τέλος της πολιτιστικής επανάστασης στην Κίνα. Και πρέπει να το πούμε, τι είναι αυτό που τάραξε τον φιλελευθερισμό σε αυτή την ιστορική περίοδο, είναι η ύπαρξη σε παγκόσμια κλίμακα μιας άλλης πολιτικής. Μπορούμε να σκεφτούμε ό,τι θέλουμε γι' αυτό σήμερα, αλλά είναι η περίοδος όπου υπήρχε όχι μόνο μία, αλλά δύο πολιτικές. Αυτή ήταν η διάταξη του κόσμου. Σε εκείνη την περίοδο, τα πράγματα του φιλελευθερισμού δυσκολεύτηκαν. Επανήλθαμε σήμερα στην ηρεμία. Ο καπιταλισμός έχει ξεφορτωθεί τουλάχιστον φαινομενικά την πολιτική υπόθεση του κομμουνισμού και έχει βρει με φυσικό τρόπο το δικό του δόγμα που είναι ο φιλελευθερισμός. Τα κομμουνιστικά κόμματα έχουν παντού εξαφανιστεί ή περίπου. Και τα σοσιαλιστικά κόμματα που δηλώνουν συχνά ότι ανήκουν σε έναν φιλελεύθερο σοσιαλισμό ή σε έναν κοινωνικό φιλελευθερισμό, συμβαδίζουν στην ουσία με μια συνένεση γύρω από τον παγκοσμιοποιημένο καπιταλισμό. Είναι κάτι το προφανές. Γι' αυτό λοιπόν δεν υπάρχει σε ολόκληρο το δυτικό κόσμο παρά μία και μόνη πολιτική, η φιλελεύθερη πολιτική, δηλαδή κατά την άποψή μου καμία πολιτική. Πολλοί άνθρωποι αντιλαμβάνονται σήμερα με τρόπο περισσότερο ή λιγότερο σαφή ότι ο κοινοβουλευτισμός, επειδή είναι μια ενιαία πολιτική, δεν είναι πολιτική καθόλου. Όμως, πολλοί άνθρωποι αντί να στραφούν προς τη δημιουργία μιας νέας πολιτικής, μιας νέας κομμουνιστικής πολιτικής, πηγαίνουν μάλλον προς την πλευρά του πολιτικού σκεπτικισμού. Δύο αντιδράσεις λοιπόν όταν λείπει η πολιτική, είτε να φτιάξουμε μια νέα πολιτική, είτε να μπούμε μέσα στον πολιτικό σκεπτικισμό, να βρούμε καταφύγιο μέσα σε αυτό. Ακόμη και μέσα στο κίνημα Όρθιοι τη Νύχτα στη Γαλλία, όπως και σε πολλά κινήματα σήμερα, όπως τα μαχητικά κινήματα, τα πολύ σημαντικά που συνέβησαν στην Ισπανία, στην Ελλάδα, στην Τουρκία, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Χονγκ Κονγκ ή στην Αίγυπτο. Ακόμη και σε αυτά τα κινήματα υπάρχουν σημαντικά ίχνη πολιτικού σκεπτικού. Καθώς το μαζικό κίνημα πιστεύει ότι υποδομεί, ορθώνει την πραγματική του δημοκρατία εναντίον της ψευδούς δημοκρατίας του κεφαλοκοινοβουλευτισμού και καθώς δεν υπάρχει άλλη πολιτική σήμερα, το κίνημα σκέφτεται στο τέλος ότι ορθώνεται εναντίον της ενιαίας πολιτικής και άρα εναντίον της πολιτικής γενικότερα. Τα μαζικά κινήματα τείνουν πάντοτε όταν δεν υπάρχει παρά μία και μόνο πολιτική, άρα στην πραγματικότητα καμία πολιτική, να ασκούν από μόνα τους τον πολιτικό σκεπτικισμό. Στο κίνημα Όρθιοι τη Νύχτα βλέπουμε ότι θα πρέπει να εγκαταλείψουμε την πολιτική. Βλέπουμε να εμφανίζονται συστήματα αρνητικά, όπως δεν θέλουμε να κάνουμε πολιτική, ούτε καν να δημιουργήσουμε μια νέα πολιτική. Και αντικαθιστούν με συνθήματα πολύ θετικά, πολύ συγκινητικά, αλλά και πολύ αφηρημένα του τύπου. Θέλουμε να αλλάξουμε τη ζωή, θέλουμε να επινοήσουμε νέες μορφές ζωής. Αυτή η αντιπολιτική τάση είναι στην πραγματικότητα μια συνέπεια κακώς ελεγχόμενη της ανυπαρξίας, της μηδενικής ύπαρξης, αν θέλετε, της πολιτικής, όταν βασιλεύει, όταν κυριαρχεί ο κεφαλαιός κοινοβουλευτισμός. Θα μπορούσαμε τελικά να πούμε το εξής. Στο θέμα διαχείρισης των συμφερόντων του κεφαλαίου, το κίνημα αντιπαραθέτει να διαχειριστούμε τη ζωή μας. Αλλά, κατά κάποιο νόημα, κατά κάποιο τρόπο, πρόκειται για το ίδιο το πράγμα, συμμετρικά. Δηλαδή, και στις δύο περιπτώσεις μιλάμε για την εξαφάνιση της πολιτικής. Η αλήθεια που πρέπει παντού να θυμίζουμε είναι ότι πρώτα απ' όλα ο σημερινός κυρίαρχος κόσμος, η φιλελεύθερη κυριαρχία, αυτή είναι που καταργεί την πολιτική.
Αλλά επίσης πρέπει να το πούμε, αυτό που έκαναν τα σοσιαλιστικά καθεστώτα του 20ου αιώνα, μαζί και μετά τον Στάλιν, αποπολιτικοποίησαν την κατάσταση. Την αποπολιτικοποίησαν ακριβώς με τον ίδιο τρόπο όπως σήμερα, δηλαδή επικεντρώνοντας όλα τα πράγματα πάνω στην κρατική εξουσία και ταυτίζοντας την πολιτική και τη διαχείριση της κρατικής εξουσίας. Και καθώς το κράτος στις σοσιαλιστικές χώρες ήταν ο κύριος της οικονομίας, στο τέλος, παράδοξα, όπως οι κυριαλεύθεροι σήμερα, τάφησαν την πολιτική και τη διαχείριση της οικονομίας. Όταν όμως κάνετε αυτή την τάφηση, καταργείτε στην πραγματικότητα την πολιτική. Έτσι λοιπόν, σε αυτές τις χώρες επίσης και πιο συγκεκριμένα στην Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών από τα τέλη της δεκαετίας του 30, δεν υπήρχε παρά μία και μόνο πολιτική, δηλαδή και εκεί πάλι καμία. Τα σοσιαλιστικά κράτη και τα κοινοβουλευτικά δυτικά κράτη είχαν από κοινού την απουσία της πολιτικής, η οποία είχε αντικατασταθεί από την κυριαρχία της οικονομικής διαχείρισης κάτω από τη διεύθυνση ενός αποπολιτικοποιημένου κράτους. Στην παγκόσμια κλίμακα έχουμε την ακουσία της πολιτικής και παντού το βασίλειο του σκεπτικισμού, του πολιτικού σκεπτικισμού. Έτσι λοιπόν σήμερα η πραγματικά ανταγωνιστική θέση, η θέση της Επανάστασης, το τίποτα άλλο, δεν είναι να πούμε, να μην μιλήσουμε πια για πολιτική, να μην μας μιλάνε πια για πολιτική. Καθήκον μας θα ήταν αντίθετα να μπορέσουμε να πούμε ακριβώς το αντίθετο. Επιτέλους μια πολιτική, επιτέλους μια αληθινή πολιτική, επιτέλους ένας χώρος ανσυγκροτημένος με την πολλαπλότητα των πολιτικών, και άρα λοιπόν με την ζωντανή ύπαρξη των πολιτικών, ύπαρξη η οποία πνίγηκε και ακυρώθηκε από τον κεφαλαιό κοινοβουλευτισμό στη Δύση και από τα κράτη σοσιαλιστικά κόμματα στην Ρωσία και τελικά και στην Κίνα. Να το πιστέψετε, η πολιτική επινόηση μόνη της θα μπορέσει να αναδημιουργήσει τον πραγματικό κόσμο της μάχης. Αυτόν τον κόσμο του οποίου τα κινήματα δεν είναι παρά συμπαθητικά πρελούδια, θα πρέπει να ξεμπερδέψουμε με την ψευδή αντίφαση. Μια απουσία πολιτικής εναντίον μιας άλλης απουσίας πολιτικής. Μια απουσία του πολιτιστικού στοιχείου από την πλευρά της προσωπικής και συλλογικής ζωής εναντίον της απουσίας του πολιτικού στοιχείου προς την πλευρά της άσκησης της οικονομικής εξουσίας και των συμφερόντων μιας ολιγαρχίας. Δεν πρέπει να μπαίνουμε μέσα στα πλαίσια αυτής της αντίφασης. Πρέπει να αποκαταστήσουμε τον πραγματικό χώρο της μάχης, δηλαδή την πολιτική εναντίον του κράτους, εναντίον του κεφαλαιού κοινοβουλευτισμού. Γεγονός που σημαίνει επίσης τελικά μια πολιτική εναντίον της άλλης, επειδή η ψευδής κρατική φιλελεύθερη πολιτική, αν υποστεί επίθεση, θα πρέπει να αμυνθεί. Και για να αμυνθεί θα πρέπει να προτείνει από μόνη της μια πολιτική υποκειμενοποίηση της ύπαρξής της, γεγονός το οποίο δεν το κάνει σήμερα, επειδή είναι ήσυχα εγκατεστημένη μέσα στον γενικότερο πολιτικό σκεπτικισμό. Αυτό που αληθεύει είναι ότι ένα κίνημα δεν είναι αυτό καθ' αυτό πολιτική. Ένα κίνημα είναι κάτι που αρχίζει, που τελειώνει, που μπορεί ενδεχομένως να έχει συνθήματα, αλλά τελικά δεν είναι παρά μια ιστορική στιγμή. Και δεν μπορούμε πάνω σε αυτό το σημείο να κάνουμε σύγχυση μεταξύ ιστορίας και πολιτικής. Βεβαίως, χωρίς ιστορικές στιγμές, μια επινόηση εκ νέου, μια αναδημιουργία της πολιτικής είναι αδύνατη. Άρα αληθεύει ότι η ένταξη των πολιτικών μέσα στην ιστορία προϋποθέτει την ύπαρξη ευρύτατων συλλογικών κινημάτων εντοπισμένων μέσα στον χώρο και τον χρόνο. Και εγώ ίδιος προσωπικά χαιρέτησα τα κινήματα που λέγονται κινήματα της Αραβικής Άνοιξης, ως σημαίνοντα την αφύπνιση της ιστορίας. Αλλά να ας προσέξουμε, η αφύπνιση της ιστορίας δεν σημαίνει πάντοτε αφύπνιση της πολιτικής.
Ένα μαζικό κίνημα μπορεί να είναι μια προϋπόθεση πιθανή της πολιτικής, αλλά δεν αποτελεί αυτό καθ' αυτό μια πολιτική. Μπορούμε σήμερα να πούμε, επί τη βάση πρόσφατων και συγκεκριμένων παραδειγμάτων, ότι ιστορικά κίνηματα μπορεί να αποτύχουν και μάλιστα να αντιστραφούν στο αντίθετό τους εξαιτίας ακριβώς της έλλειψης πολιτικής. Ένα πολύ κοντινό παράδειγμα είναι η κατάληψη μεγάλων πλατιών στις μεγάλες πόλεις. Όπως γνωρίζετε, υπήρξαν στην Αίγυπτο, στην Τινησία, στην Ισπανία, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ελλάδα. Πολύ σημαντικές καταλήψεις υπήρξαν στο Χονγκ Κονγκ και επίσης πολύ σημαντικές στην Κωνσταντινούπολη, στην Τουρκία, τα τελευταία χρόνια σε ολόκληρο τον κόσμο. Μπορούμε και οφείλουμε με το παρισινό κίνημα Όρθιοι και Νύχτα να κάνουμε απολογισμό όλων αυτών των καταλήψεων πλατιών και τόπων που είναι πολύ πιο πολυάρθμοι αυτό το παρισινό κίνημα. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο μπορούμε να μελετήσουμε τώρα, μια και έχουμε ένα σημαντικό αριθμό παραδειγμάτων. Το ενδιαφέρον θέμα θα μπορούσε να ονομαστεί δύναμη και αδυναμία των κινημάτων κατάληψης πλατιών τα πέντε τελευταία χρόνια. Το ιστορικό είναι αυτών των κινημάτων και η συμπάθεια που προκαλούν είναι ένα δεδομένο προφανές και σήμερα είμαστε σε θέση να αναλύσουμε αυτό που συνέβη σε σχέση με ό,τι αφορά συγκεκριμένα την πολιτική. Όμως βλέπουμε και μπορούμε να το πούμε με ηρεμία ότι αυτά τα κινήματα στο σύνολό τους απέτυχαν στο να τροποποιήσουν την πολιτική κατάσταση ή την κρατική κατάσταση. Και μου φαίνεται ότι μπορούμε να προσθέσουμε ότι αυτή η αποτυχία δεν προέρχεται από την ιστορική τους δύναμη, από τον τρόπο με τον οποίο είχαν συγκροτηθεί. Ήταν πραγματικά γεγονότα. Πρότειναν πραγματικά εντυπωσιακές μορφές ενότητας, διάρκειας, εσωτερικής δημοκρατίας. Η σημασία τους ήταν αδιαμφισβήτητη, αλλά επειδή δεν δημιούργησαν μια νέα πολιτική κατεύθυνση, ένα νέο πολιτικό προσανατολισμό, τακτικό και στρατηγικό, το τέλος τους υπήρξε επίσης μια στιγμή ήττας και ενισχυμένης επιστροφής στην προηγούμενη κρατική τάξη, δηλαδή επιστροφή στην απουσία της πολιτικής. Από αυτή την άποψη, το παράδειγμα της Αιγύπτου είναι απόλυτα διαφωτιστικό. Είναι διαφωτιστικό γιατί το Αιγυπτιακό κίνημα υπήρξε το πιο πολυσύνθετο, το πιο ανοιχτό μέσα στην κοινωνική του σύνθεση. Δεν υπήρξε μόνο κίνημα της νεολαίας, δεν υπήρξε το κίνημα μιας και μόνο θρησκείας, επινόησε ένα μείγμα της κοινωνικής προέλευσης, της θρησκευτικής προέλευσης, υπήρξε διαρκές και επίμονο. Θα μπορούσαμε να φανταστούμε ότι στο επίπεδο της τακτικής κατέκτησε νίκες το σύνθημα που στερέωνε από αποτελούσε την συγκολητική ουσία των ανθρώπων που ήταν στο Κάιρο, ήταν «Μουμπάρακ, δίνε του». Και ο Μουμπάρακ τελικά έφυγε. Γιατί λοιπόν τώρα πρέπει να σκεφτούμε γιατί επικεφαλής του Αιγυπτιακού κράτους έχουμε μια αποπολιτικοποίηση ακόμη μεγαλύτερη με τον στρατηγό Αλ-Σίσι που από ορισμένες απόψεις είναι το ίδιο πράγμα με τον Μουμπάρακ και κάθε μια φορά και κάτι το χειρότερο από αυτόν ακριβώς. Πώς μπόρεσε να συμβεί κάτι τέτοιο δεδομένων των πολύ αξιοσημείωτων αρετών αυτού του κινήματος. Αυτό που συνέβη είναι απλώς ότι η μοναδική πολιτική δύναμη διαθέσιμη στο εσωτερικό του κινήματος, η μοναδική δύναμη που ήταν όχι μόνο ιστορική, αλλά που ήταν εγκατεστημένη μέσα στην κατάσταση, ήταν η οργάνωση των αδελφών μουσουλμάνων. Και αυτοί και μόνοι ήταν οι φορείς μιας πολιτικής που ερχόταν από μακριά και αυτοί συγκέντρωσαν τα κέρδη, τα πολιτικά, από την επιτυχία του ιστορικού αυτού κινήματος. Καθώς έπρεπε να λυθεί το θέμα του κράτους, όλος ο κόσμος δημοκρατικά συνένεσε στην εκλογική διαδικασία, η οποία έδωσε συντριπτική πλειοψηφία, κυρίως στους λαϊκούς πληθυσμούς και στους αγροτικούς πληθυσμούς, στους αδελφούς μουσουλμάνους. Προφανώς αυτοί οι αδελφοί μουσουλμάνοι δεν άρασαν σε ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού,
όπως για παράδειγμα στην νεολαία και στην μεσαία κλάση, που διψούσε για δυτικές ελευθερίες. Αυτές οι δυνάμεις λοιπόν διαδήλωσαν εκ νέου εναντίον της κυβέρνησης των αδελφών μουσουλμάν. Έτσι λοιπόν, ο στρατός βρέθηκε πρικισμένος με μια παράδοξη βάση και μπόρεσε να παρέμβει χωρίς δυσκολία πρώτον εναντίον των αδελφών μουσουλμάνων, σαν να καταλάβαινε το νόημα των νέων διαδηλώσεων και στη συνέχεια εναντίον οτιδήποτε κινήτο και τελικά αποκατέστησε την αποπολιτικοποιημένη δικτατορία ως μορφή του κράτους. Όπως βλέπετε, υπάρχει ένα αιγυπτιακό μάθημα το οποίο πρέπει να το συγκρατήσουμε. Η ιστορική ενοποίηση ενός κινήματος δεν σημαίνει την πολιτική του ενοποίηση. Άρα δεν αρκεί ποτέ για να αλλάξει με διάρκεια την πολιτική κατάσταση, ούτε καν τον τρόπο δράσης ενός κράτους. Δεν αρκεί γιατί. Επειδή είναι πολύ σαφές στην Αίγυπτο, αλλά αυτό ισχύει και παντού αλλού και πιο συγκεκριμένα στη Γαλλία σήμερα. Αν δεν υπάρχει πολιτική ενοποίηση του κινήματος, γεγονός που προϋποθέτει ότι αποδεχόμαστε τη διαίρεσή του, αποδεχόμαστε έντονους εσωτερικούς αγώνες, αποδεχόμαστε τις μορφές του ανταγωνισμού. Αν δεν το αποδεχτούμε αυτό, αν αποδεχτούμε μόνο τη συγκεκριμένη του ιστορική του ενοποίηση, αν μας γοητεύσει η ζωτική σημασία, η συμπαθητική του παρουσία, αυτό που δημιουργεί το φαινόμενο μιας ενότητας μπορεί τελικά να αποδειχθεί αρνητικό. Γιατί όταν έχετε ένα κίνημα που δεν είναι πολιτικά συγκροτημένο, αλλά είναι απλά και μόνο ιστορικά συγκροτημένο, δυνητικά είναι διαιρεμένο πάνω στο θέμα της πολιτικής. Ο κομμουνισμός έπρεπε κανονικά να προτείνει έναν ειδικό ορισμό της ελευθερίας που θα ήταν σε θέση να ανταγωνιστεί αυτό που ο καπιταλισμός προτείνει με το όνομα του φιλελευθερισμού. Δεν το έκανε όμως. Είναι ο λόγος για τον οποίο μετά την εξαφάνιση των σοσιαλιστικών κομμάτων έχουμε στο επίπεδο του πλανήτη ολόκληρου ένα πάθος που είναι η επιθυμία για την δύση, η επιθυμία για την νεωτερικότητα, έτσι που μόνο ο καπιταλισμός μπορεί να παρουσιάζει ότι θα έχει δημιουργήσει. Νομίζω ότι είναι ένας από τους κύριους λόγους της αποτυχίας του ιστορικού κομμουνισμού. Γιατί ανασυγκρότησε την κυριαρχία του κράτους, την πεποίθηση ότι για να προστατεύσει κανείς τα κεκτημένα, δηλαδή για να προστατεύσει το αντικαπιταλιστικό στοιχείο, χρειαζόταν δεσποτικά κράτη. Χρειαζόταν, ήταν ο σταλινισμός, μια απόλυτη κυριαρχία του κράτους, έπρεπε να καταργηθεί η πιθανή ποικιλία των πολιτικών. Και τελικά δηλαδή η πολιτική αυτή καθ' αυτή. Έπρεπε να οργανωθούν σπαράγματα παράδοσης και ελλείψη αληθινής νεωτερικότητας. Στην Ρωσία η νεωτερικότητα την αναζητούσαν ως τη δεκαετία του 20. Η δεκαετία του 20. Μετά υπήρχε η περίοδος του Στάλιν και οι πολιτικές αυτές, οι πολιτικές και αντιπολιτικές και τελικά οι παραδοσιακά πολιτικές. Εδώ θα σταθεί μια μέρα τι, η επινόηση μια νέα πολιτική αλήθεια, η οποία αφενός θα ανελάμβανε ότι η κύρια αντίφαση να είναι μεταξύ καπιταλισμού και κομμουνισμού και αφετέρου θα θεσμοθετούσε και θα ανέπτυσε μια νέα νεωτερικότητα. Μια νέα νεωτερικότητα η οποία θα αποσπούσε τον καινούριο κόσμο από τον ενθουσιασμό του για τον καπιταλισμό. Νομίζω σε αυτό πάνω πρέπει σε όλες τις περιπτώσεις να δουλέψουμε, να δημιουργήσουμε κάτι που να είναι ταυτόχρονα μια νέα πολιτική, που μπορεί να ενταθεί μέσα σε επινοήσεις ή
ιστορικές και μυθοποιήσεις και κινήματα, αλλά κάτι που να κάνει να υπάρχει μια ανταγωνιστική, μια διαφορετική νεωτερικότητα. Γιατί μπορούμε να το πούμε με τρόπο κάπως βίαιο, εκείνο που πρέπει να σπάσουμε σήμερα στην κλίμακα την παγκόσμια είναι η επιθυμία για τη Δύση. Η πεποίθηση που είναι διαδεδομένη σε ολόκληρο τον πλανήτη ότι το μονοπόλιο των σύγχρονων μορφών της κοινωνικής ζωής, του καθεστώτος των γυναικών, της μετατροπής των ηθών, του τηλελευθερισμού στην προσωπική ζωή, ότι όλα αυτά οργανικά συνδέονται με τον καπιταλισμό. Μια και λοιπόν, όσο λοιπόν θα επιζεί αυτή η επιθυμία για τον τη Δύση, δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να φτιάξουμε ένα νέο κόσμο. Να θυμίσουμε σχετικά με αυτόν τον κόσμο, σημερινό, που θεωρεί ότι έχει το μονοπόλιο της νεωτερικότητας, να θυμίσουμε κάποιους αριθμούς. Με στατιστικές πολύ πρόσφατες, μάθαμε ότι σήμερα 264 άτομα έχουν στην κατοχή τους ότι κατέχουν άλλα 3 δισεκατομμύρια άνθρωποι. 264 και 3 δισεκατομμύρια σχετικά με την κληρονομιά. Είναι αριθμοί άλλο προηγουμένου στην ιστορία. Πρόκειται για μια συγκέντρωση περιουσιών μεγαλύτερη από αυτή που είχαμε παρακολουθήσει από την εποχή της απόλυτης μοναρχίας. Μπορεί να βολευτεί κανείς, να προσαρμοστεί σαν να ήταν κάτι το φυσικό. Ο καπιταλισμός είναι κάτι το φυσικό, αλλά παρόλα αυτά μπορεί να έχει κανείς κάποιες αμφιβολίες πάνω στο γεγονός ότι θα είναι απόλυτα αναγκαίο για να λειτουργήσει η παγκόσμια οικονομία αυτοί οι 264 να έχουν όσα έχουν τα υπόλοιπα 3 δισεκατομμύρια. Είναι ένα τερατούργημα και καμιά φορά προσωπικά εκπλήσωμαι μπροστά στη γενικότερη απάθεια. Νομίζω ότι αυτή η απάθεια είναι το τίμημα που πληρώνουμε μετά την προσωρινή, την πρόσφυρη εξαφάνιση της κομμουνιστικής υπόθεσης. Είναι από την πλευρά του τετραγώνου που είναι με τις διακεκομμένες γραμμές σήμερα στο τετράγωνο. Στην πραγματικότητα τι σκέφτονται οι άνθρωποι? Σκέφτονται κάτι του τύπου, ναι, δεν είναι και πολύ σπουδαία όλα αυτά. Οι τεράστιες ανισότητες αυτού του τύπου, ναι, δεν είναι και πολύ καλό, αλλά τελικά είναι η προϋπόθεση της προσωπικής μου ελευθερίας. Του γεγονότος ότι δεν είμαι και πολύ άσχημη κατάσταση, δεν είναι και πολύ καλά τα πράγματα εκεί που είμαι, αλλά αλλού είναι χειρότερα. Επειδή είναι αλλού χειρότερα, γι' αυτό θέλουν εκείνοι που είναι εκεί να έρθουν εδώ, πρέπει να το πούμε. Γιατί το θέμα των προσφύγων δεν είναι παρά ένα επεισόδιο μέσα σε ένα γεγονός πολύ ευρύτερο, ένα επεισόδιο που είναι το γεγονός ότι η επιθυμία για τη Δύση απασχολεί ολόκληρη την γη. Στον κόσμο 50% των ανθρώπων δεν έχουν απολύτως τίποτα. 264 άτομα έχουν σχεδόν τα πάντα, αλλά το 50% του πλανήτη δεν έχουν τίποτα. Οι άνθρωποι που δεν έχουν τίποτα και στους οποίους εξηγούμε συνήθως ότι αυτό συμβαίνει από δικό τους λάθος. Δεν δουλεύουν αρκετά. Δεν ανέβηκαν στο άρμα της ιστορίας την κατάλληλη στιγμή. Υπάρχει κάποια στιγμή όπου για λόγους πολύ συγκεκριμένους και συγκεκριμένους επειδή έχουν οι οικογένειες, παιδιά, πάνε εκεί που τους οδηγεί η επιθυμία τους, δηλαδή στην Ευρώπη, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όταν υπάρχουν φίλοι πόλεμοι και έχετε στρατούς μπροστά στην πόρτα του σπιτιού σας με βασανιστές και βομβαρδισμούς, αυτό επιταχύνει την κίνηση. Αλλά η κίνηση αυτή είναι δομική. Εδώ και δεκαετίες και δεκαετίες, συνεχώς έρχονται εργάτες αφρικανικής καταγωγής στη Γαλλία, όπως τουρκικής καταγωγής στη Γερμανία. Δεν συμβαίνει αυτό τα 2-3 τελευταία χρόνια. Αν σήμερα υπάρχουν 6 εκατομμύρια μουσουλμάνοι στη Γαλλία, αυτό συνέβη γιατί ήταν, δεν είναι μια αυθόρμητη γενιά μουσουλμάνων, ήταν εκεί για να επιβιώσουν, κυριαρχούμενοι από την υποχρεωτική επιθυμία για τη Δύση, εφόσον τους αφηγούνται ότι αυτό είναι το φυσικό στοιχείο των παραγωγικών κοινωνιών και είναι το μοναδικό στοιχείο της φιλελεύθερης νεωτερικότητας. 4 προγραμματικά σημεία, πολύ κλασικά, δυνατότητες να αναφερθεί κανείς πάνω
μόνο σε συγκεκριμένες καταστάσεις. Δεν είναι μόνο αντικείμενα ελπίδας για το μέλλον. Πρόκειται για 4 στοιχεία που μας επιτρέπουν να αναζητήσουμε όταν κάνουμε κάτι, αν αυτό που κάνουμε μπορεί να ενταχθεί σε αυτό το πλαίσιο ή δεν μπορεί. Να λοιπόν τα 4 αυτά στοιχεία. Πρώτα απ' όλα, είναι δυνατόν να οργανώσει κανείς τη συλλογική ζωή γύρω από κάτι το διαφορετικό από την ιδιοκτησία και το κέρδος. Πρέπει να επανέλθουμε στο κρίσιμο απόκτημα του Μάρξ που δηλώνει στο μανιφέστο κάποια στιγμή ότι όλα λέει συνοψίζονται σε ένα μόνο σημείο, στην κατάργηση της ιδιοκτησίας. Αυτή η ιδέα ήταν ήδη παρούσα εδώ και καιρό, μια και τη συναντάμε σε κάποιο επίπεδο στον Πλάτωνα. Βρισκόταν μέσα σε όλη την σκέψη της χειραφέτησης του 19ου αιώνα. Πρέπει να την θυμηθούμε εκ νέου, να την αναστήσουμε οπωσδήποτε. Μπορούμε να το πούμε με άλλα λόγια. Πρέπει να αναλάβουμε την ιδέα ότι ο καπιταλισμός δεν είναι και δεν πρέπει να είναι το τέλος της ιστορίας. Μετά, πώς, με ποιον απολογισμό, κατά από ποιες συνθήκες. Αυτό είναι συζητήσεις της πολιτικής αυτής καταστάσεως. Κατά δεύτερο λόγο, είναι δυνατόν να διοργανώσουμε την παραγωγή γύρω από κάτι διαφορετικό από την εξειδίκευση και τη διαίρεση της εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, δεν υπάρχει κανένας λόγος να διατηρηθεί η ιεραρχική διαίρεση μεταξύ της πνευματικής και της χειρονακτικής εργασίας ή ανάμεσα στα διευθυντικά καθήκοντα και τα εκτελεστικά καθήκοντα. Δεν υπάρχει κανένας σοφολογισμός που να επιβάλλει ότι είναι αδύνατο να μπει μέσα στην εποχή αυτού που ο Μάρξ ονόμαζε πολύμορφους εργάτες. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να θεωρήσουμε ως οριστικά οθολογιστικό ότι ένας Αφρικανός σκάβει μέσα στον δρόμο για ένα πολύ μικρό μισθό, ενώ ένας λευκός δίνει διαταγές. Είναι παθολογικό αυτό. Αυτή την κατάσταση πρέπει να τη θεωρήσουμε ως παθολογική. Είναι κάτι βαθύτερο από την έννοια της ισότητας όταν την εξετάζουμε από λογιστικής πλευράς. Στην πραγματικότητα, η ιδέα ότι οι διαιρέσεις οργανών την εργασία είναι διαιρέσεις θανατηφόρες. Τρίτον, είναι δυνατόν να οργανώσουμε την συλλογική ζωή χωρίς να στηριζόμαστε πάνω σε σύνολα ταυτότητας κλειστά, όπως είναι τα έθνη, γλώσσες, οι θρησκείες, τα έθνη. Η πολιτική μπορεί να ενώσει την ανθρωπότητα ολόκληρη έξω από αυτές τις αναφορές. Όλες αυτές οι αδιαφορές πρέπει και μπορούν να υπάρχουν. Δεν λέω καθόλου ότι πρέπει να εξαφανιστούν, ότι όλοι πρέπει να μιλούν την... Πρέπει και μπορούν να υπάρξουν, αλλά στην παγκόσμια κλίμακα. Από αυτή την άποψη, το μέλλον ανήκει σε έναν πλήρη διεθνισμό και πρέπει να δηλώσουμε ότι η πολιτική μπορεί και πρέπει να υπάρχει με τρόπο εντάξιο σε σχέση με όλες τις ταυτότητες αυτή. Δεν αληθεύει ότι οι ανθρώπινες συλλογικότητες πρέπει να οργανωθούν συλλογικά επί τη βάση αυτού του τύπου ταυτότητας, εθνικός, θρησκευτικός, πολιτιστικός κλπ. Αυτές οι ταυτότητες υπάρχουν και θα υπάρχουν. Αλλά πρέπει να συνυπάρχουν και ποτέ δεν πρέπει να θεμελιώνουν αρχές διαίρεσης, απόκρισης και ακόμη λιγότερα ανισότητας. Κατά τέταρτο λόγο, είναι δυνατόν να εξαφανιστεί το κράτος ως χωριστή δύναμη που θα έχει το μονοπόλιο της βίας, της αστυνομίας και του στρατού. Με άλλα λόγια, ο ελεύθερος συνειρμός των ανθρώπων και ο ορθολογισμός που μοιράζονται μπορούν και πρέπει να αντικαταστήσουν τον νόμο και την καταπίεση.